Λοιπόν, τα συστήματα message queuing είναι το πιο σημαντικό είδος middleware για τη δημιουργία μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων. Στα συστήματα αυτά η ορολογία είναι συνήθως ότι αυτό που λέγαμε events γενικώς στα pubs app το λέμε messages και ότι τα messages κατευθύνονται προς ουρές μηνυμάτων, message queues, οπότε τα topics θα έλεγε κανείς, έτσι, στα οποία κατευθύνουμε τα messages είναι ουρές, ονοματισμένες ουρές, οι οποίες είναι first in, first out. Η ιδέα, η βασική λοιπόν, είναι ότι οι publishers προσθέτουν σε συγκεκριμένες ουρές μηνύματα, δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη, ένα μήνυμα πηγαίνει σε κάποια συγκεκριμένη ουρά και οι subscribers διαβάζουν μηνύματα από αυτές τις ουρές σύγχρονα, δηλαδή ο subscriber όταν ζητάει να διαβάσει από μία ουρά περιμένει μέχρι να έρθουν μηνύματα. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να ειδοποιηθεί για την ύπαρξη μηνυμάτων, έτσι, ώστε να μην είναι αναγκασμένος ο subscriber να κολλάει, αλλά συνήθως το subscriber το θέλουμε να περιμένει, γιατί αυτές τις ουρές τις βλέπουμε ως ένα είδος buffer. Οπότε ο καταναλωτής περιμένει να υπάρχει μήνυμα προς κατανάλωση, έτσι. Οι παραγωγοί αντίθετα δεν περιμένουν και ο λόγος είναι ότι αυτές τις ουρές συνήθως υλοποιούμε να μην έχουν μέγιστο μήκος, όπως ήταν ο bounded buffer, ώστε να μην θεωρούμε ότι ποτέ κάποια ουρά γέμισε. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που υλοποιούν αυτού του είδους το middleware. Κάθε μεγάλη εταιρεία ουσιαστικά έχει τη δική της υλοποίηση. Το market leader από εταιρικές υλοποίησεις είναι τα συστήματα της TIBCO, το Enterprise Messaging System. Και να πω ότι αυτό το είδος το middleware ονομάζεται MOM. Έτσι. Φυσικά, τα εταιρικά πακέτα όπως το TIBCO που αναφέρω εδώ πέρα περιέχουν και πολλά άλλα πράγματα εκτός από τις ουρές, έτσι. Αλλά εμείς προς το παρόν θέλω να επικεντρωθούμε στο σύστημα των ουρών. Φυσικά υπάρχουν και πολλά open source, πολλές open source υλοποιήσεις. Το Kafka, το ActiveMQ, έτσι ένα σωρό. Υπάρχουν πρότυπα για middleware αυτού του τύπου, πρότυπα με τα οποία μπορούν οι publishers και οι subscribers να συνδέονται σε διαφορετικών τύπων τέτοια middleware. Όπως λοιπόν στην Java υπάρχει το JDBC με το οποίο μπορεί κάποιος να συνδεθεί σε βάσεις δεδομένων SQL, έτσι. Αντίστοιχα υπάρχει και το πρότυπο JMS, με το οποίο μπορεί κάποιος να συνδεθεί ή κάποια διεργασία να συνδεθεί σε τέτοιου τύπου ουρές μηνυμάτων και να κάνει publish ή subscribe μέσω αυτού του middleware. Οπότε υπάρχει πάρα πολλή υποστήριξη για τέτοιου τύπου middleware από όλες τις γλώσσες προγραμματισμού και όλες τις πλατφόρμες κλπ. Όλα αυτά τώρα ακούγονται λίγο βασικά. Για ποιο λόγο είναι αυτό τόσο δημοφιλές? Προφανώς δεν έχω πει όλη τη λεπτομέρεια, γιατί εντάξει δεν θα ήταν απλά ένα σύστημα με ουρές μηνυμάτων που απλά στέλνουμε μηνύματα σε κάποιο topic και οι subscribers διαβάζουν από κάποιο topic, αυτό δεν έχει γίνει τόσο σημαντικό και βαρύ για να δικαιολογεί όλη τη φασαρία και υπάρχει όντως κάτι παραπάνω. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι αυτή η λειτουργία της αποστολής μηνυμάτων, όπως και η λειτουργία της ανάγνωσης μηνυμάτων από την ουρά, είναι transactional. Είναι δηλαδή λειτουργίες που μπορούν να γίνουν στα πλαίσια δοσοληψιών. Με την έννοια, εδώ χρησιμοποιώ τη λέξη δοσοληψίες, ακριβώς με την έννοια με την οποία χρησιμοποιούμε τη λέξη στις βάσεις δεδομένων. Θυμάται κάποιος ή κάποια να μας πει τις ιδιότητες που έχουν δοσοληψίες στη βάση δεδομένων. Είναι ένα αρχικόλεξο με το όνομα ACID. Θυμάται να μας πείτε κάποιες ιδιότητες. Δεν ακούω.
αρχικό λεπτό του Άσεν. Καταρχήν φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έτσι. Στο μάθημα βάση δεδομένων. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω. Θυμάσαι για δοσοληψίες αυτό το μάθημα? Όχι, δεν θυμάμαι κάτι. Μπορεί να το έχουμε πει και να μην το θυμάμαι. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Δεν ξέρω. Τη λέξη transaction, ρε παιδιά, δεν τη θυμάστε από τις βάσεις δεδομένων? Ναι, το transaction το ξέρω. Ωραία, τι θα πει transaction, τι είναι αυτό το πράγμα? Μία ανταλλαγή δεδομένων, όχι μία ανταλλαγή δεδομένων, να ζητήσεις δεδομένα από τη βάση. Ένα select πάνω στη βάση. Όχι, αυτό είναι το query. Όχι το transaction. Το transaction δεν έχει να κάνει με query. Α, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι. Ποιος θα μας θυμίσει τι είναι transaction? Ή τι πιστεύει ότι είναι transaction? Ο λόγος που ρωτάω είναι για να ξέρω πόσο θα σας πω, γιατί υπό κανονικές συνθήκες θα το θεωρούσα γνωστό, αλλά αν δεν είναι, τότε πρέπει να συζητήσουμε το transaction. Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι. Λεπτομερώς. Δεν είναι εντολές που γίνονται μέσα στη βάση δεδομένων, εννοώ εσωτερικά, άμα θυμάμαι. Εσωτερικά. Όχι σαν τα queries που στέλνουμε, εννοώ εμείς που λέμε δώσε μας πίσω αυτό και... Άμα το θυμάμαι καλά, γιατί νομίζω ότι είναι εσωτερικά. Αυτό ήταν το κύριο. Ότι είναι εσωτερικές διεργασίες που γίνονται μέσα στη βάση. Μέσα στο τι... Μέσα στο optimizer, λες τώρα, ή μέσα στο execution, έτσι. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Για τα updates των δεδομένων, δεν είναι? Είναι για τα updates, ακριβώς. Είναι για τα updates, αλλά είναι μια συγκεκριμένη λογική με την οποία γίνονται τα updates. Που έχει να κάνει με το ότι τα updates δεν θέλουμε να είναι εντελώς ανεξάρτητα, αλλά θέλουμε να τα πακετάρουμε σε κομμάτια που να τα εκτελούμε πώς. Okay. Άρα πρέπει να πούμε. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν το transaction της βάσης δεδομένων? Φανταστείτε ότι θέλετε να υλοποιήσετε στη βάση δεδομένων μια εφαρμογή η οποία να υλοποιεί, για παράδειγμα, μια τράπεζα. Ωραία. Άρα έχετε ένα table που λέει λογαριασμό και για κάθε λογαριασμό έχετε το κωδικό του λογαριασμού, είναι το ένα πεδίο, και έχετε και άλλα πεδία πληροφοριακά και έχετε φυσικά και το πολύ σημαντικό πεδίο που λέει το πόσα λεφτά έχει αυτός ο λογαριασμός μέσα. Το balance, όπως λέμε, έτσι, το υπόλοιπο. Ωραία. Έχετε λοιπόν ένα τέτοιο table με λογαριασμούς. Και θέλετε τώρα να υλοποιήσετε μία λειτουργία, η οποία να είναι η λειτουργία μεταφοράς ποσού από τον λογαριασμό α στον β. Δηλαδή η λειτουργία παίρνει ως όρισμα 2 account IDs, το λογαριασμό α και το λογαριασμό β, και θέλουμε να μεταφέρουμε ένα ποσό, 100 ευρώ ας πούμε, από τον α στον β. Στην SQL πώς θα το γράφατε αυτό? Με ποια εντολή? Τη select, τη create, τη delete. Με ποια εντολή θα γράφατε αυτό που πρέπει να γίνει? Δηλαδή να φύγουν 100 ευρώ από το λογαριασμό α και να πάνε στο β. Update. Το update όμως, πάντα δεν το εφαρμόζουμε, λέει update from table τάδε, set πεδίο, ίσον τόσο, πεδίο, ίσον τόσο κτλ. Where. Ωραία. Πόσα update θα κάνουμε και τι θα γράφουμε το set? 2 update θα γίνουν. Ένα στον έναν και ένα στον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνουν λοιπόν 2 update. Στο πρώτο update θα πούμε, ξέρω εγώ, πίστωσε τα 100 ευρώ στον Β και χρέωσε τα 100 ευρώ στον Α, έτσι. Χρέωσε σημαίνει μείωσε κατά 100 το υπόλοιπο του Α και πίστωσε σημαίνει πρόσθεσε 100 στο λογαριασμό Β. Ωραία.
Αυτά τα δύο update όμως δεν θέλουμε να εκτελεστούν χωριστά. Έτσι, δηλαδή όταν έχουμε την database που τρέχει στο database server, σε ένα μηχάνημα εκεί που είναι το database server και εμείς έχουμε υλοποιήσει αυτή τη λειτουργία σε κάποιο άλλο υπολογιστή που τρέχει το λογισμικό, ας πούμε, της τράπεζας, το application logic. Αυτό που ονομάζουμε application logic. Δεν θέλουμε για οποιοδήποτε λόγο να φύγει το πρώτο update και μετά το δεύτερο να κρασάρει το δίκτυο, να πέσει το ρεύμα κλπ. Και να έχουμε στο τέλος μόνο το ένα από τα δύο update να έχει γίνει στη βάση μας. Γιατί τότε ή θα έχουμε χρεώσει έναν πελάτη 100 ευρώ ή θα έχουμε πιστώσει έναν πελάτη 100 ευρώ χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη χρέωση. Πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι δημιουργούμε ένα transaction, δηλαδή ξεκινάμε όχι με update, αλλά ξεκινάμε λέγοντας begin transaction. Μετά γράφουμε την εντολή update α μείωσε 100%, μετά γράφουμε τη δεύτερη εντολή update β αύξησε 100% και στο τέλος λέμε commit transaction. Έτσι, commit transaction. Οπότε, στο commit transaction είναι που η βάση δεδομένων θα πάει και θα πει «ΟΚ, okay, τώρα είναι πραγματικά η τέτοια να εκτελέσω και τις δύο εντολές του update». Αν για οποιοδήποτε λόγο η βάση δεδομένων πέσει ή το application πέσει ή το δίκτυο πέσει ή οτιδήποτε δεν πάει καλά πριν φτάσουμε και εκτελεστεί σωστά το commit, είναι έτσι φτιαγμένη η βάση δεδομένων ώστε να μην εκτελεστεί ούτε το πρώτο update ούτε το δεύτερο. Με άλλα λόγια, τα transaction μας δίνουν την ιδιότητα ότι είτε τελικά η βάση δεδομένων θα έχει εκτελέσει και τα δύο βήματα του transaction αυτού, είτε τίποτα. Και αυτή την ιδιότητα την λέμε ατομικότητα, παιδιά. Τα transaction, λοιπόν, μας δίνουν ατομικότητα. Τώρα, τι άλλο πρόβλημα θα μπορούσε να έχει εκτός από το κρασάρισμα? Θα μπορούσαμε να έχουμε deadlock. Ένα transaction που έχει 10-15 βήματα, θα μπορούσε στο βήμα 7 να έχει κάποιο deadlock και να σκοτωθεί από την μηχανή της βάσης δεδομένων. Έτσι, να το κάνει kill το transaction αυτό για να σπάσει το deadlock. Οπότε σε αυτή την περίπτωση που κάτι πάει στραβά, λέμε ότι το transaction κάνει abort. Ένα transaction λοιπόν αποτελείται από κάποια βήματα και τελειώνει είτε με abort είτε με commit. Με το commit ο χρήστης λέει ότι OK, θέλω να γίνουν όλες οι παραπάνω αλλαγές ή καμία από αυτές. Αν για λόγους βλάβης δεν γίνουν κάποιες από αυτές, τότε θέλω το αποτέλεσμα να είναι σαν να μην έχει γίνει καμία. Και το abort φυσικά λέει ότι έκανα τα πρώτα 7 βήματα, αλλά στο 8 κατάλαβα ότι δεν θέλω να ολοκληρώσω το transaction και έτσι θα κάνω abort. Και φυσικά, τα transaction εκτός από ατομίσθητη μας δίνουν consistency, μας δίνουν isolation, δηλαδή τα αποτελέσματα ενός transaction είναι να αλλάξουν κάποιες τιμές στη βάση. Τα άλλα transactions που εκτελούνται στη βάση θα πρέπει να βλέπουν είτε όλες τις αλλαγές που έκανε ένα transaction είτε καμία. Οπότε να έχουμε αυτό που λέμε isolation μεταξύ των transaction. Και τέλος θα πρέπει να έχουμε και durability, δηλαδή τα αποτελέσματα ενός transaction από τη στιγμή που κάνουμε commit και μας πει η βάση ότι OK, το commit σου έγινε, θα πρέπει πλέον να είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα και σε περίπτωση βλάβης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στη βάση θα εμφανίζονται. Ότι το συγκεκριμένο transaction που έκανε commit στη βάση θα εμφανιστεί. Τώρα, στην περίπτωση του παραδείγματος που σας είπα μεταφοράς προσώπων λογαριασμού, μέσα στο transaction, εκτός από το update του balance του ενός λογαριασμού, update του balance του άλλου, θα υπάρχουν και άλλες πράξεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε insert σε κάποιο τρίτο πίνακα του ότι έγινε κίνηση λογαριασμού. Θα υπάρχει λοιπόν κάποιος πίνακας με τις κινήσεις των λογαριασμών, στον οποίο θα πρέπει να εισάγουμε ένα καινούργιο tuple. Και αυτό θα μπει ενδεχομένως έτσι, μέσα στο συνολικό transaction. Επίσης, μπορούμε να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε πληροφορία σε άλλους πίνακες της βάσης μας. Και όλα αυτά θέλουμε να γίνουν είτε όλα είτε τίποτα.
Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι τα βάζουμε όλα μαζί μέσα σε ένα transaction. Και οι βάσεις δεδομένων, αν δεν είχαν το transaction, δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν, παιδιά. Γιατί, κατά τα άλλα, οι βάσεις δεδομένων απλά είναι δομές δεδομένων, έτσι, και μάλιστα αρκετά απλές δομές δεδομένων. Ο λόγος που μπαίνουμε στη ταλαιπωρία, να το πούμε, στη διαδικασία, να ασχοληθούμε με τις βάσεις δεδομένων ως χωριστά συστήματα, να έχουμε τα πρότυπα της SQL, να έχουμε μπλα 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 όλα αυτά που έχουμε, είναι τα transactions. Γιατί τα transactions είναι πολύ σημαντική ιδιότητα για την αξιοπιστία ενός συστήματος και είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Και γι' αυτό παίρνουμε έτοιμες βάσεις δεδομένων. Αλλιώς το Java Serialization θα μας βόλευε καλύτερα ενδεχομένως ή άλλοι αντίστοιχοι μηχανισμοί. Άρα, το transactions είναι ένας μηχανισμός που στις βάσεις δεδομένων που πρέπει να το ξέρετε. Αν δεν ξέρετε τα transactions, στην πραγματικότητα το να γράφετε query στη βάση δεδομένων, εντάξει, είναι ένα είδος προγραμματισμού που καλό είναι να το ξέρετε, αλλά θα έλεγε κανείς και γιατί να μην φτιάξω λίγο δικό μου κώδικα και να δουλέψω με αρχεία ή κάτι άλλο. Ο λόγος είναι το transactions. Καμιά ερώτηση για τις βάσεις δεδομένων και το transactions. Ελπίζω κάτι να θυμηθήκατε από αυτά που είπα. Γιατί είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Και αν δεν τα θυμάστε, θα σας συμβούλευα να κάτσετε να διαβάσετε λίγο στη Wikipedia για transactions. Ερωτήσεις? Υπάρχει κάποιος που δεν τα έχει ξανακούσει αυτά που είπα ποτέ? Ή κάποια από αυτά που είπα έστω δεν τα έχει ξανακούσει ποτέ? Για το commit, για το abort, για atomicity, durability, isolation, το async. Καλά, κάποιος μου είπε ότι όντως δεν τα έχει ακούσει, ίσως να έλειπε λες αυτό το μάθημα. Αλλά οι υπόλοιποι, υπάρχουν και άλλοι που δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά ξανά, πρώτη φορά το πούνε. Μη διστάζετε να το πείτε, γιατί άμα δεν το πείτε θα το θεωρήσω ότι οκ, okay, τα έχετε ξεχάσει και τώρα το θυμηθήκατε. Και είναι σημαντική έννοια. Θα μιλήσουμε αργότερα για κατανεμημένα transactions. Πώς να υλοποιούμε transactions σε ένα κατανεμημένο σύστημα. Είναι πολύ βασική έννοια. Οκ, okay, άρα νομίζω λίγο πολύ τα θυμηθήκατε. Η ιδέα λοιπόν τώρα για να γυρίσω στο MOM, στο Message Oriented Middleware, η ιδέα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι και η αποστολή μηνυμάτων και η παραλαβή είναι transaction. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε μέσα, ότι κάθε διεργασία μπορεί να ξεκινήσει ένα transaction και να πει στα πλαίσια αυτού του transaction θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από την τάδε ουρά. Να το επεξεργαστώ και να γράψω κάποιο μήνυμα που θα παραχθεί σαν output σε κάποια άλλη ουρά ή στην ίδια ή οπουδήποτε. Και να κάνω commit. Και αν τυχόν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κάτι πάει στραβά, τότε δεν θα είναι σαν να μην έχει γίνει ούτε το αρχικό read του μηνύματος, ούτε το τελικό write του μηνύματος. Άρα όταν ξανασηκωθεί η διεργασία μου και τρέξει, ή όταν ξαναστρέψει το δίκτυο ή οτιδήποτε, το read θα είναι σαν να μην είχε γίνει και άρα το μήνυμα θα συνεχίσει να υπάρχει στην ουρά. Δεν θα το έχω καταναλώσει. Έτσι. Και όπως θα δούμε αυτό το μοτίβο και οι επεκτάσεις του είναι αυτό που κάνει το MOM τόσο σημαντικό στα κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα. Άρα λοιπόν τα transactions που είναι βασικό στοιχείο του MOM μας δίνουν το reliability με το ότι έχουμε καταρχήν guaranteed delivery, ότι το μήνυμα όταν παράγεται φτάνει στην ουρά, ατομικότητα στην αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων, δηλαδή ή θα σταλούν όλα ή θα σταλεί κανένα, και ατομικότητα στην παραλαβή. Έτσι, δηλαδή όταν θέλουμε να παραλάβουμε ένα μήνυμα, θα πρέπει να κάνουμε commit ότι το παραλάβαμε και το επεξεργαστήκαμε και αν δεν κάνουμε commit, θα κάνουμε abort, θα μπορούμε να το ξαναδιαβάσουμε το μήνυμα. Δεν έχει καταναλωθεί. Έτσι. Και να ένα παράδειγμα λοιπόν εδώ πέρα. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτό το transaction εδώ πέρα, να στείλουμε δύο μηνύματα με
με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε είτε και τα δύο να μπουν, είτε κανένα από τα δύο. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε μέσα σε ένα transaction. Και ο τρόπος που το υλοποιούμε είναι κάπως έτσι. Πρώτη εντολή πηγή transaction, μετά δύο send και μετά το end, το commit. Αν τώρα το πρώτο send, ας πούμε, κάνουμε time out, να πετάξει κάποιο exception οτιδήποτε, ή στο δεύτερο send, τότε το πρώτο send θα είναι σαν να μην έχει γίνει. Okay. Οπότε ο παραλήπτης ή οι παραλήπτες δεν θα δουν σκέτο το μήνυμα 1 χωρίς να έχουν δει το 2. Ή θα δουν και τα 2 ή θα πρέπει, είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα και θα πρέπει, αν θέλουμε, να ξανακάνουμε το transaction. Να ξαναπροσπαθήσουμε, έτσι. Και το μοτίβο το οποίο περιέγραψα πριν και το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουμε κάποια υπηρεσία, φανταστείτε, η οποία παίρνει request κάποιου τύπου, έτσι, και στο πρότυπο αυτό τα request έρχονται από αυτή εδώ την ουρά, την Q1, είναι λοιπόν μηνύματα που έρχονται από την ουρά Q1, η υπηρεσία τα επεξεργάζεται, εδώ μπορεί να καλεί κάποιο procedure τοπικό και παράγει μια απάντηση η οποία μπαίνει σε κάποια άλλη ενδεχομένως ουρά, Q2. Αλλά επειδή αυτά τα τρία βήματα μπαίνουν μέσα στο ίδιο transaction, η ιδέα είναι ότι αν κάτι δεν πάει καλά κατά την επεξεργασία ή μετά το receive, τέλος πάντων, τότε το receive είναι σαν να μην έχει γίνει και άρα το μήνυμα θεωρείται ότι δεν καταναλώθηκε. Και όταν ξαναδοκιμάσουμε να διαβάσουμε την ουρά Q1, αυτό το μήνυμα θα ξαναβρίσκεται εκεί πέρα και θα μπορεί να διαβάσει ένα καινούργιο transaction. Έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, μια διεργασία που προσφέρει κάποια υπηρεσία και η οποία διαβάζει μηνύματα request τύπου από την ουρά Q1, τα επεξεργάζεται και παράγει έξοδο στην ουρά Q2 και το transactions εξασφαλίζει ότι ακόμα και αν απροειδοποιεί τα κρασάρι, δεν θα έχουμε καταναλωθέντα μηνύματα τα οποία δεν παρήγαγαν απάντηση, έτσι. Λόγω του ότι δεν θα έχουμε transaction τα οποία πρόλαβα να κάνουμε commit. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτόν τον πολύ απλό τρόπο να υλοποιούμε υπηρεσίες, ή τουλάχιστον απλές υπηρεσίες, με αξιοπιστία. Δεν είναι αξιοπιστία του τύπου availability, δηλαδή δεν είναι ότι μας δίνει availability απαραίτητα αυτό, από μόνο του, αλλά μας δίνει τουλάχιστον την πεποίθηση ότι όντως τα μηνύματα δεν θα χαθούν λόγω βλάβης. Έτσι, τα μηνύματα δεν θα χαθούν λόγω βλάβης. Availability μπορεί να μας δίνει γιατί το κρασάρισμα μπορεί να σταματήσει την επεξεργασία για κάποιο χρόνο, έτσι. Okay. Και φυσικά μπορούμε να υλοποιήσουμε με το παραπάνω μοτίβο RPC. Έτσι. Αν εδώ είναι ο server των remote procedures, έχουμε τους client οι οποίοι στέλνουν τα request σε μια ουρά, ο server τα παίρνει και τα επεξεργάζεται και στέλνει το response transactionally και οι clients που κάνουν subscribe εδώ πέρα παίρνουν τα μηνύματα από τη δεύτερη ουρά. Έτσι. Οπότε με αυτό το μοτίβο, στην ουσία έχουμε αξιόπιστη υλοποίηση των remote procedure calls. Και υπάρχει middleware το οποίο δουλεύει έτσι, δηλαδή τα client stubs και τα server stubs, έτσι, τα proxy και τα wrapper κλπ. Επικοινωνούν μέσω MOM, όχι με socket, όχι με HTTP ή κάτι άλλο, αλλά μέσω ουρών μηνυμάτων. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μοτίβο το MOM και είναι πραγματικά η τεχνολογία εκείνη η οποία προσφέρει στους δημιουργούς κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων μία σχετικά απλή και καλή μέθοδο για να κάνουν τα συστήματα όπως αξιόπιστα. Έτσι. Τώρα, αυτό εδώ το κεντρικό πράγμα
έτσι, την υπηρεσία των μηνυμάτων λοιπόν, για να την υλοποιήσει κανείς δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει αυτή εδώ η υπηρεσία να προσφέρει transactional δυνατότητες. Έτσι. Επίσης, και εδώ για μισό λεπτό, νομίζω δεν έχω διαφάνεια. Όχι. Απλά εδώ πέρα λέω ότι το RPC μπορεί να είναι και πιο έτσι ψαγμένο. Αλλά αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι ένα άλλο μοτίβο, το οποίο όμως δεν έχω διαφάνεια, γιατί τώρα πώς θα το γραφήσω για να... Δεν θα σκεφτώ λίγο. Η ιδέα, τέλος πάντων, παιδιά, θα προσπαθήσω να σας το δείξω με κώδικα. Και... Ωραία. Η ιδέα είναι, και αυτό είναι επίσης κάτι που κάνουμε, ότι εδώ πέρα μέσα που έχουμε process, βλέπετε. Το transaction εδώ πέρα, λοιπόν, είναι transaction πάνω στο queue. Έτσι, πάνω στην υπηρεσία της ουράς, του μέσα στο queue. Ωραία. Τώρα εδώ μέσα στο process, τι είδους processing μπορεί να κάνουμε σε ένα request. Μπορεί να κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά μέρος αυτού του processing μπορεί να αφορά το να προσπελάσουμε κάποια τοπική βάση δεδομένων. Έτσι, αυτός εδώ ο κώδικας εκτελείται σε κάποια διεργασία, διαβάζει από την ουρά request, επεξεργάζεται και στέλνει στην ουρά σε κάποιο άλλο topic ίσως response. Η επεξεργασία που κάνει μπορεί να κάνει update και κάποια τοπική βάση δεδομένων. Τώρα, εδώ πέρα δεν το δείχνω, ίσως πρέπει να προσθέσουμε μια τέτοια διαφάνεια, αλλά δυστυχώς οι διαφάνειες αυτές ήταν φτιαγμένες για τότε που έκανα το μάθημα στο πίνακα και στην τάξη και εκεί πέρα δεν είχα πρόβλημα γιατί έκανα σχήμα στον πίνακα. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, εδώ πέρα μέσα λοιπόν που λέγω process, κάνω διάφορα πράγματα, αλλά μεταξύ των οποίων μπορώ να κάνω και κάποιο update στη βάση δεδομένων, σε μια τοπική βάση δεδομένων. Και αυτό το update θα το κάνω μέσα σε ένα transaction με τη σειρά. Ένα database transaction αυτή τη φορά. Ωραία. Άρα έχω δύο transactions, το transaction της ουράς και το transaction της τοπικής βάσης. Και στην πραγματικότητα μπορεί να προσπελάσω όχι μόνο μια τοπική βάση, μπορώ να προσπελάσω μια τοπική βάση, όχι τοπική, δηλαδή μια βάση και μια δεύτερη βάση, δύο βάσεις δεδομένων. Έτσι. Οπότε θα έχω δύο transactions σε βάση δεδομένων και το transaction της ουράς. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, και θα δούμε όταν θα μιλάμε για κατανεμημένους αλγορίθμους, το πώς ακριβώς υλοποιούμε κάτι τέτοιο, μπορούμε να έχουμε το λεγόμενο κατανεμημένο transaction, δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα τρία transaction, το Q transaction που φαίνεται εδώ, και το transactions βάσης δεδομένων που δεν τα δείχνω, αλλά σας είπα να υποθέσετε ότι μέσα από την κλίση process δημιουργούνται δύο transactions σε τέτοιες βάσεις δεδομένων, ότι τα τρία αυτά transactions και τα τρία με κάποιο τρόπο συντονίζονται, ώστε είτε να κάνουν και τα τρία commit, είτε κανένα από τα τρία. Έτσι. Άρα λοιπόν η ιδέα των κατανεμημένων transactions είναι ότι μπορούμε να έχουμε όχι ένα είδος πόρου που να είναι transactional, όπως είναι η ουρά μηνυμάτων ένας πόρος, transactional πόρος, ή η βάση δεδομένων ένας δεύτερος κτλ. Κτλ. Μπορούμε να έχουμε πολλούς transactional πόρους και όταν ξεκινάμε μια λειτουργία επεξεργασίας, αυτή η λειτουργία να περιλαμβάνει πολλά τοπικά transactions σε πολλούς πόρους και να συντονίζονται όλα τα τοπικά transactions έτσι, ώστε είτε όλα να κάνουν commit είτε κανένα. Αυτή λοιπόν η πολύ προχωρημένη λειτουργία που προσφέρεται από τις ουρές μηνυμάτων εν μέρη, αλλά σίγουρα προσφέρεται από τα συστήματα που είχαμε πει εδώ, το TIPCO, το MQ Series κλπ. Έτσι, ονομάζεται κατανεμημένο transaction, distributed transaction. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να υλοποιηθεί. Ο πιο κλασικός είναι με ένα συντονιστή, μια διεργασία που παίζει το ρόλο του συντονιστή και ονομάζεται στην πραγματικότητα Transaction Processing Monitor. Processing Monitor, TP Monitor. Αλλά θα μιλήσουμε για υλοποίηση κατανεμημένων transactions, θα δούμε αλγόριθμους, δηλαδή θα δούμε πραγματικά πώς γίνεται και θα
αποδείξουμε και γιατί λειτουργούν σωστά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κατανεμημένο πρωτόκολλο, αργότερα όταν θα μιλάμε για κατανεμημένους αλγόριθμους. Έτσι, προς το παρόν θέλω να σας ευχαριστήσω στο πόσο σημαντική τεχνολογία είναι η MOM, το MOM Middleware, έτσι, η επικοινωνία PubSub μέσω MOM, ακριβώς γιατί μας δίνει αξιοπιστία. Ερωτήσεις? Δεν βλέπω ερωτήσεις. Okay. Οπότε αυτά ήθελα να πω για το μόνο, οπότε να μιλήσουμε τέλος για κάποια είδη middleware, τα οποία είναι πιο γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλά, όπως σας είπα πριν, έτσι θυμηθείτε στην αρχή της διάλεξης της σημερινής, είχαμε πει ότι το PubSub είναι ένας πάρα πολύ διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας. Δύο μεγάλες κατηγορίες, λοιπόν, τέτοιου τύπου middleware είναι τα λεγόμενα topic-based και τα content-based. Τα topic-based PubSub συστήματα χρησιμοποιούνται ως κανάλια διάδοσης πληροφορίας με κάποια δόμηση. Ένα τέτοιο topic-based κανάλι επικοινωνίας είναι το Twitter, που όπως μου είπατε πριν, αυτό το είδος επικοινωνίας έχει πρώτον τη δυνατότητα να κάνω follow κάποιο συγκεκριμένο topic που topic είναι χρήστης. Έτσι, να κάνουμε follow, λοιπόν, ξέρω εγώ, όλοι μας, τι να πω, τον... ποιο να πω, κάποιον διάσημο π.χ., έτσι. Και να παίρνουμε ειδοποιήσεις ότι έχει καινούργια πληροφορία για να την διαβάσουμε. Ή μπορούμε να κάνουμε... από ό,τι μου είπατε, και να κοιτάξουμε με τα hashtags, δηλαδή να δούμε για το κάθε hashtag που μας ενδιαφέρει, ποιοι έχουν δημοσιεύσει τι. Αυτό με τα hashtag είναι αυτό που ονομάζουμε content-based, από ό,τι καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω καλά τι είναι τα hashtags. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα τα οποία βασίζονται μόνο σε topics. Το καλό εκεί πέρα είναι το εξής, ότι στα topics οι subscribers κάνουν subscribe, έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να παρακολουθήσω τον... πείτε ρε παιδιά ένα όνομα, τον Σαμολαδά, ας πούμε, έτσι, το Twitter του Σαμολαδά, πάω και το δηλώνω. Λέω στο σύστημα, θέλω όταν ο Σαμολαδάς κάνει δημοσιοεύει και κάνει publish καινούργια μηνύματα, εγώ θέλω να ειδοποιούμε. Οπότε, είναι σχετικά απλώς κοινωνιοποίηση, από την άποψη ότι το σύστημα ξέρει τι να κάνει. Δηλαδή, έρχεται η καινούργια μήνυμα από το γίνεται post από το Σαμολαδά, το σύστημα κοιτάει ποιοι είναι οι subscribers στο Σαμολαδά και του στέλνει μια ειδοποίηση. Αν δεν του έχει ήδη στείλει υλοποίηση για κάποιο άλλο λόγο, του στέλνει εξαιτίας του καινούργιου μηνύματος. Και η υλοποίηση μπορεί να γίνει, έτσι. Ακούγεται κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιήσει κανείς. Η στατικότητα των διάβλων όμως είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, δεν θέλω απαραίτητα να κάνω follow από το Σαμολαδά. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι εγώ κάνω έρευνα, έτσι. Εγώ τώρα ενώ σαν καθηγητής κάνω έρευνα. Και θέλω να ξέρω πότε δημοσιεύουν καινούργια paper οι ερευνητές ανά τον κόσμο, οι οποίοι δουλεύουν στις ίδιες περιοχές με μένα. Αν λοιπόν τους ξέρω ονομαστικά όλους, ή τέλος πάντων τους πιο σημαντικούς, τότε το πράγμα είναι κάπως απλό. Λέω, θέλω να ειδοποιούμε όποτε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε δημοσιεύουν καινούργια δημοσίευση. Ωραία. Αυτό είναι μια προσέγγιση. Αλλά είναι στατική. Κάποιος από αυτούς μπορεί να πάρει άδεια, να πάρει σύνταξη, μπορεί να έρθει κάποιος καινούργιος και να μην το έχω μάθει εγώ. Οπότε αυτή η στατικότητα δημιουργεί πρόβλημα. Και γι' αυτό θα πούμε αργότερα για το content based. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά πιο ευέλικτη από ό,τι φαντάζεται κανείς.
καταρχήν τα topics αυτά δεν χρειάζεται να είναι σε ένα μόνο επίπεδο. Μπορεί να είναι οργανωμένα ιεραρχικά. Ιεραρχικά δηλαδή με την έννοια ότι τα topics μπορεί να χωρίζονται για παράδειγμα σε topics που αφορούν π.χ. την πληροφορική ή ξέρω εγώ το electrical engineering και μετά στην πληροφορική να υπάρχουν υποκατηγορίες. Προγραμματισμός, τεχνική ευφυΐα, βάση δεδομένων, συστήματα, καταλημμένα συστήματα κλπ. Και αντίστοιχα για το electrical να υπάρχουν υποκατηγορίες. Και μετά μέσα στην υποκατηγορία των καταλημμένων συστημάτων να υπάρχουν υποκατηγορίες, ξέρω εγώ, που να είναι middleware, να είναι algorithms, να είναι scalability, να είναι, ξέρω εγώ, big data, να είναι, έτσι, υποκατηγορίες κλπ. Οπότε με αυτή την ιεραρχικότητα στα topics μπορώ να ζητήσω είτε ένα topic πολύ ειδικό, ξέρω εγώ, big data, είτε μπορώ να ζητήσω τα μηνύματα σε όλα τα topics που αφορούν καταλημμένα συστήματα. Έτσι. Οπότε και στα topics υπάρχει κάποια ευελιξία που να μου δίνει, ας το πω έτσι, κάποια δυναμικότητα στο τι θα πάρω. Αν προσθεθεί καινούριο subtopic στο topic κατανεμημένα συστήματα, θα το παίρνω και αυτό χωρίς να ξέρω ότι προσθέθηκε. Έτσι, οπότε υπάρχουν κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Επίσης, μπορεί κάποιος να κάνει publish κάποιο μήνυμα, κάποιο event, ενδεχομένως σε πολλά topics. Έτσι, με κάποια wildcard μέσα του, μπορεί να γίνει. Και στην πραγματικότητα, ένα τέτοιο τύπου σύστημα είναι ένα από τα πιο παλιά συστήματα του ίντερνετ. Είναι τα λεγόμενα Usenet News. Τα Usenet News, όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής, οπότε πιο μεγάλος από εσάς, ήταν ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο μαθαίναμε τα νέα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, όταν ο Linus Torvalds αποφάσισε να δημοσιεύσει το Linux, την πρώτη έκδοση του Linux, τη Linux 0.3, πια δημοσίευσε πρώτη, αυτό που έκανε είναι ότι έστειλε ένα post σε ένα τέτοιο news group, σε ένα topic λοιπόν, σε αυτό το σύστημα το Usenet που υπήρχε τότε, στο comp.computing, δηλαδή .os, λειτουργικά συστήματα, .unix. Και είπε, γεια σας, έχω φτιάξει ένα μικρό POSIX-based Unix για, για τους επεξεργαστές της Intel και το ανεβάζω. Και πώς ανέβασε τον κώδικα? Τον ανέβασε σε post, σε διαδοχικά post. Ήταν ακόμα αρκετά μικρός και να μπορεί να ανέβει σε post. Φυσικά ο κώδικας μεγάλωσε γρήγορα, οπότε βρήκαν κάποιο site να τον έχουν με μορφή FTP. Αλλά δημιουργήθηκε καινούριο mailing list, comp.os.linux, καινούριο news group, έτσι λέγονταν τα topic αυτά. Και μετά, όταν το Linux άρχισε να μαζεύει πολύ ενδιαφέρον, μέσα στο comp.os.linux άρχισε να μπαίνουν υποκατηγορίες. comp.os.linux.announce, comp.os.linux.kernel, .drivers, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό λοιπόν είναι το topic-based middleware για το πρόβλημα της διάχυσης πληροφορίας, του πώς να δημοσιεύεται πληροφορία που να φτάνει σε πολλούς παραλήπτες. Η ιδέα τώρα στο content-based είναι ότι κάθε event έχει metadata. Ο δημιουργός του event, ο publisher λοιπόν, προσθέτει metadata σε κάθε event και οι subscribers ορίζουν φίλτρα, τα οποία είναι ένα είδος queries στα metadata πάνω, για να προσδιορίσουν ποια είναι τα event που ενδιαφέρουν τον κάθε subscriber. Οπότε δεν υπάρχει πλέον η περιορισμένη δυναμικότητα των ιεραρχικών καναλιών, παρά μπορεί ο κάθε subscriber να προσδιορίσει τα δικά του κριτήρια. Μπορώ εγώ λοιπόν να πω ότι θέλω να ειδοποιούμε μόνο για paper που αφορούν καταλημμένα συστήματα και συγκεκριμένα middleware, τα οποία όμως να έχουν δημοσιευτεί μόνο στα τάδε περιοδικά, έτσι. Οπότε υποθέτω ότι υπάρχει μεταδάτα για κάθε post που να λέει που έχει δημοσιευτεί, έτσι.
Δεν με ενδιαφέρουν, ξέρω εγώ, τα περιοδικά εκείνα, γιατί τα θεωρώ ότι δεν είναι αξιόπιστα. Μπορεί να βάλω κάποιο άλλο φίλτρο δικής μου εμπνεύσεως, για παράδειγμα, να λέω ότι ειδικώς για paper που δημοσιεύει ο ΤΑΔΕ θέλω να τα παίρνω ακόμα και αν δεν έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικό κατανεμημένο συστημάτων κλπ. Οπότε τα content-based συστήματα για τη διάχυση πληροφορίας είναι πιο ευέλικτα ακόμα. Ο λόγος που δεν τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ όσο τα topic-based είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να τα υλοποιήσουμε. Γιατί για σκεφτείτε, εδώ πέρα πάνω, εγώ πήγαινα και έκανα subscribe σε κάποιο news group, σε κάποιο topic. Και έλεγα ότι θέλω όταν έρχεται τέτοιο πληροφορία στο topic να την παίρνω. Αλλά ήταν ένα συγκεκριμένο topic, έτσι. Εδώ πέρα, το subscription του χρήστη, τι είναι στα αλήθεια. Είναι query, παιδιά. Αυτά τα queries τα λέμε φίλτρα στην ορολογία των content-based dissemination συστημάτων. Αυτά τα συστήματα τα λέμε information dissemination systems, συστήματα διάχυσης πληροφορίας. Τα φίλτρα λοιπόν είναι queries. Οπότε είναι boolean εκφράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μάλιστα και αρκετά πολύπλοκες πάνω σε metadata. Πάνω σε πεδία που μπορεί να έχει το event. Το οποίο σημαίνει ότι όταν εγώ αποθηκεύω μέσα στο service μου τα subscription εδώ πέρα, θα πρέπει να αποθηκεύω queries. Όταν έρχεται ένα μήνυμα, θα πρέπει να πηγαίνω και να ρωτάω ποια από τα αποθηκευμένα queries, που το κάθε query αντιστοιχεί σε κάποιο subscriber, ταιριάζουν στο εισερχόμενο μήνυμα. Αυτό φυσικά, όταν έχω πολλούς subscribers, εκατομμύρια subscribers, σημαίνει ότι θα έχω εκατομμύρια ή και δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ή και παραπάνω queries. Οπότε δεν θέλω για κάθε εισερχόμενο μήνυμα να τα ψάχνω όλα αυτά τα εκατομμύρια queries, ένα-ένα. Θέλω με κάποιο τρόπο να τα κάνω index, όπως λέμε. Και στην περίπτωση των topic-based συστημάτων, το indexing είναι εύκολο. Γιατί υπάρχει το δέντρο των topics και στο δέντρο των topics πάει και προσθέτω τα subscriptions, τα αντικείμενα. Εδώ, όμως, το indexing δεν είναι καθόλου εύκολο. Το query είναι μια λογική έκφραση, έτσι. Με ποιο τρόπο θα την κάνω index? Indexing, δηλαδή, δομές δεδομένων, πώς κάνουμε, πώς ξέρουμε να φτιάχνουμε δομές δεδομένων? Μπορεί να φτιάξουμε, π.χ. δεντρικές δομές, έτσι. Δεντρικές πάει να πει ότι βάζω με κάποιο τρόπο τα μισά query στο ένα υποδέντρο, τα άλλα μισά στο άλλο υποδέντρο. Οκ. Okay. Αλλά όταν έρθει ένα tuple, ένα event, σε ποια από τα δύο υποδέντρα θα κατέβω? Πρέπει να κατέβω και στα δύο, παιδιά. Δεν υπάρχει προφανής τρόπος να κάνουμε index τα queries αυτά, ειδικά όταν είναι πολύπλοκα. Αν το query μου τώρα, το φίλτρο μου, είναι κάτι απλό, είναι κάτι του still topic, θέλω όλα τα μηνύματα που δημοσιεύει ο Σαμαλαβάς. Αυτό είναι απλό, γιατί κάνω index σε αυτού του τύπου τα ερωτήματα πάνω στο όνομα του αποστολέα, έτσι. Φτιάχνω λοιπόν και λέω αυτά τα queries είναι για μηνύματα Σαμαλαβά, τα άλλα τα queries είναι για μηνύματα στο Δελγιανάκη, τα τρίτα είναι, δεν ξέρω εγώ, για μηνύματα από τον Τάδη κλπ. Και έρχεται τώρα το topic και ποιος το στέλνει ο Σαμαλαβάς? Θα πάω και θα κοιτάξω ποια είναι τα subscription εκείνα που ενδιαφέρονται για τον publisher να είναι ο Σαμαλαβάς. Οκ, αυτό ακούγεται οκ. Αλλά αν το φίλτρο είναι κάτι του στυλ, θέλω ο publisher να είναι ο τάδε και ξέρω εγώ, το topic να είναι αυτό ή εκείνο ή εκείνο και το είδος του μηνύματος να είναι, ξέρω εγώ, PDF ή μπλα 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 και ή και κτλ. Αν είναι κάτι περίπλοκο, πλέον δεν μπορώ να κάνω index. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε βρει καλά indices, καλές δομές δεδομένων. Έχει γίνει πολύ έρευνα. Υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε κάπως πιο γρήγορο το πρόβλημα, αλλά δεν είναι και οι καλύτεροι. Παρόμοια προβλήματα, να σας πω, έχουν τα συστήματα τα οποία κάνουν index documents.
τα συστήματα τα οποία κάνουν native documents, όπως ας πούμε της Google τα συστήματα, έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Έτσι. Το ένας τρόπος να κάνουμε index κάποιο document είναι με λέξεις κλειδιά. Με ποιες λέξεις θα περιγράψουν με καλύτερο τρόπο ένα document. Αλλά στα documents, τέλος πάντων, το πράγμα είναι πιο βατό. Το να κάνουμε συλλογές από λέξεις κλειδιά index και να ταιριάζουμε σε αυτές documents, αυτό είναι πιο περίπλοκο. Γι' αυτό και η Google, αν τη δείτε, δουλεύει κάνοντας index τα documents και τα queries έρχονται ένα τη φορά. Εδώ αυτό που περιγράφουμε και είναι δύσκολο είναι το αντίθετο. Να κάνουμε index τα queries και τα documents να μπαίνουν ένα-ένα. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο να ελοπίσει. Ερωτήσεις? Ωραία. Αφού λοιπόν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Θα ήθελα να δούμε 2 λεπτά το project. Reports to project. Ένα λεπτάκι να την ανοίξω. Να ρωτήσω κάτι για το project. Ναι. Θα είναι αυστηρά ομάδες των 2 ατόμων ή μπορεί να είναι και 3 ατόμων? Όχι, αυστηρά 2. Εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το project έχει due date 28 Μαΐου, οπότε έχετε 2 μήνες. Αλλά επειδή έχει αρκετή δουλίτσα, καλό είναι να ξεκινήσετε από τώρα. Η ιδέα του project αυτού είναι να μάθετε αρκετά πράγματα, έτσι. Δηλαδή θα έλεγα ότι από πλευράς ανάπτυξης εφαρμογών και λογισμικού συστημάτων είναι το project για όσους θέλετε να εξειδικευτείτε στην πληροφορική. Η ιδέα λοιπόν είναι να δημιουργήσετε ένα distributed game engine, οπότε μια web εφαρμογή η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παίξει κανείς παιχνίδια με κατανοημένο τρόπο. Έτσι, έχετε παίξει όλοι, φαντάζομαι, ή έχετε ακούσει ότι υπάρχουν κατανοημένα παιχνίδια. Εδώ πέρα θα περιοριστούμε σε παιχνίδια επί τραπέζια, οπότε δεν θέλουμε ιδιαίτερα πολύπλοκα παιχνίδια τύπου shoot the map και τα λοιπά, ούτε πολύπλοκο AI και τέτοια πράγματα. Αλλά η ιδέα είναι ότι θέλουμε να υποστηρίζουμε τις βασικές λειτουργίες ενός σωστού και ολοκληρωμένου κατανοημένου συστήματος. Οπότε θέλουμε authentication, authorization, θέλουμε να υποστηρίζουμε πολλαπλά είδη παιχνιδιών, scoreboards και επίσης να υποστηρίζουμε και διεργασίες που παίρνουν χερό, όπως τα tournaments. Έτσι. Καθώς και τη δυνατότητα να έχουμε spectators, να έχουμε θεατές στα παιχνίδια. Οπότε, για την υλοποίηση θα περιοριστεί σε 2 παιχνίδια, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τα γραφικά. Οπότε απλά το Tic-Tac-Toe και το Chess είναι 2 παιχνίδια που μπορείτε να δουλέψετε. Αν δεν θέλετε Chess, βάλτε Dama. Και εδώ πέρα μπορείτε, αν θέλετε, να κατεβάσετε και θα βρείτε να κατεβάσετε και ενδεχομένως κάποιο web app και ενδεχομένως και εικονίδια και τέτοια πράγματα για παιχνίδια. Οπότε θα έχετε σχετικά απλούστερη δουλειά στο να δουλέψετε το επίπεδο του user interface, το web user interface. Τα requirements λοιπόν είναι εδώ πέρα, έτσι διαβάστε πολύ προσεκτικά. Περιγράφεται ένα σύστημα το οποίο η αρχιτεκτονική του είναι περίπου αυτή εδώ πέρα. Υπάρχει λοιπόν κάποιο authentication service, το οποίο περιέχει τους χρήστες και έχει τρόπο να τους κάνει authenticate. Και όταν οι χρήστες γίνονται authenticated, παράγεται κάποιο token, με το οποίο μπορούν μετά
οι διεργασίες να ταυτοποιούν, οι υπόλοιπες υπηρεσίες του συστήματος να ταυτοποιούν χρήστες. Υπάρχει μια υπηρεσία που ονομάζεται Game Master και η ιδέα του Game Master είναι ότι υλοποιεί όλη τη βασική εφαρμογή που έχει να κάνει με το σύστημα, εκτός από την διεξαγωγή του ίδιου, των ίδιων των παιχνιδιών. Όταν λοιπόν διεξάγεται ένα παιχνίδι, δηλαδή όταν δύο συγκεκριμένοι παίκτες πούνε να ξεκινήσουμε να παίζουμε ένα παιχνίδι σκακιού ή ένα παιχνίδι τρίλης ή οτιδήποτε, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια χωριστή υπηρεσία, το Gameplay Service, με το οποίο να μιλάνε οι χρήστες αυτοί για να κάνουν το παιχνίδι τους. Και αυτή η διεργασία, η Gameplay, πρέπει να είναι replicated. Δηλαδή πρέπει να η υπηρεσία να προσφέρεται από πολλαπλές διεργασίες. Έτσι. Και επίσης θα υπάρχει μια υπηρεσία για user interface. Έτσι, δηλαδή εδώ πέρα θα υπάρχει το server κομμάτι ενός web application, γιατί όλο αυτό το σύστημα θέλουμε να είναι προσπελάσιμο μέσα από το web. Έτσι, άρα πρέπει να γραφτεί κώδικας κάποιας web εφαρμογής εδώ πέρα, μόνο που η λογική κατόπι του συστήματος, δηλαδή αυτά τα δύο, το παίξιμο, το παιχνιδιού κτλ, δεν θα βρίσκεται μέσα στην ίδια διεργασία όπως είναι το front-end, αλλά θα βρίσκεται σε άλλες διεργασίες. Αυτού του είδους την αρχιτεκτονική την ονομάζουμε microservice αρχιτεκτονική, έτσι, και είναι η πιο ίσως σημαντική να μάθει κάποιος σε σχέση με κατανεμμένες εφαρμογές. Και φυσικά για να δουλεύουν τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιήσετε και κάποια resources, κάποια services τα οποία θα τα πάρετε έτοιμα λίγο πολύ, databases, NoSQL, είτε DBMS, είτε και τα δύο. Αυτό το αφήνω στην κρίση του κάθε συστήματος, της κάθε ομάδας, να το υλοποιήσει. Εντάξει. Οπότε μπορείτε να βρείτε κάποια περιγραφή των κομματιών αυτών εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποια requirements σε σχέση με π.χ. το deployment. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει η εφαρμογή σας να ασκηθεί πάνω σε containers. Στην τεχνολογία των containers που την είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα, τότε είπαμε. Έτσι. Οπότε τα διάφορα services θα είναι containerized και θα έχετε deploy αυτούς τους containers στο Kubernetes. Θα υλοποιείτε με κάποιο ingress εδώ πέρα τη διεπαφή με τους web browsers και θα μπορείτε να έχετε και σε containers μέσα τα resources σας, έτσι, το DBMS και τα NoSQL. Οπότε είναι σημαντικό έτσι να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία των containers και το Kubernetes ειδικότερα. Okay, αυτή είναι λοιπόν μία τέτοια. Η δεύτερη απαίτηση είναι να υπάρχει κάποια αξιοπιστία στο σύστημά σας, η οποία να έχει να κάνει με το ότι δεν θα πρέπει να χάνονται παιχνίδια, οπότε για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε με προσεκτικό τρόπο τις βάσεις δεδομένων, με transactional τρόπο, έτσι, ώστε να εξασφαλίσετε ότι το σύστημά σας είναι αξιόπιστο και να προδιαγράψετε, να περιγράψετε λοιπόν και τι είδους αξιοπιστία υλοποιήσατε. Δηλαδή, αν κρασάρει κάποιος container ή κάποιοι containers και τι τύπου, τι θα κάνει το σύστημά σας σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Επίσης, δεν με ενδιαφέρει η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσετε. Απλά να σας πω ότι αν δουλέψετε σε Python ή σε Java και στις δύο αυτές γλώσσες θα μπορώ να σας βοηθήσω αρκετά διεξοδικά, γιατί ξέρω πολύ καλά τα εργαλεία σε αυτές τις δύο γλώσσες. Στη JavaScript, ναι, αν δουλέψετε και σε Node, μπορείτε μια χαρά και εκεί πέρα μπορώ να βοηθήσω σε κάποιο βαθμό. Σε άλλες πλατφόρμες θα μπορώ να βοηθήσω λιγότερο. PHP, για παράδειγμα, τη συχαίνομαι, δεν μ' αρέσει. Η Ruby δεν είναι κακή, αλλά δεν την ξέρω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Go, που είναι OK, αλλά δεν έχω δουλέψει ποτέ, οπότε
την ξέρω μόνο θεωρητικά. Σκάλα, Groovy, διάφορες πλατφόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σκάλα και Groovy, επειδή είναι Java-based, πιθανώς να μπορώ να σας βοηθήσω κάπως. Έτσι. Αλλά περιμένω ότι αν δουλέψετε σε κάτι τέτοιο, ίσως να ξέρετε πιο πολλά για αυτές στο τέλος του project σας από ό,τι εγώ. Έτσι, άρα τα βασικά requirement είναι containerization, είναι το reliability που θέλουμε στο Play Service. Έτσι. Και τη γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσετε μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά έχετε υπόψη τι μπορώ να σας βοηθήσω. Έτσι, τα deliverables θέλω να είναι καταρχήν όλη η υλοποίηση. Σε GitHub κατά ισχυρή προτίμηση, θα θέλω να, αν δεν μου το στείλετε σε GitHub, θα θέλω να ξέρω γιατί δεν μου το στείλετε σε GitHub. Έτσι, αν τώρα δηλαδή θέλετε να μου το πείτε, να το έχω πακετάρει σε ένα ωραίο zip και τα λοιπά, τότε, okay. Αλλά σίγουρα θέλω κάτι με όλα τα make files, docker files, maven, ant. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτά, ρωτήστε. Έτσι. Θέλω δηλαδή όλο το toolchain που χρησιμοποιήσατε να δω. Okay. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Θέλω να δω το deployment στο Kubernetes. Και θέλω να μου φτιάξετε και ένα presentation, μια παρουσίαση σε PowerPoint, Open Office ή κάτι αντίστοιχο, που αυτή θα την παρουσιάσετε στο τέλος του εξαμήνου. Μπορώ να δώσω λίγη παράταση στην τελική παράδοση του κώδικα, αλλά οι παρουσιάσεις πρέπει να γίνουν την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων. Οπότε, μέχρι τότε πρέπει να έχετε σχεδιάσει το σύστημά σας, πρέπει να έχετε υλοποιήσει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του και τώρα να είστε στη φάση του debugging. Έτσι. Και αν θέλετε άλλη μια-δυο εβδομάδες για debugging, μπορεί να γίνει OK. Αυτό να μου το δώσετε μέσα Ιουνίου. Έτσι. Αλλά μέχρι εκεί. Η παρουσίασή σας θα πρέπει να παρουσιάζει πράγματα τα οποία είναι σχεδιασμένα και ας μην είναι εντελώς debugged. Έτσι. Και σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη η βαθμολογία σας αν έχετε στην παρουσίασή σας και ένα καλό demo. Εντάξει. Αυτά είναι για την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Θα πούμε διάφορα πράγματα και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που θα αφορούν το project ενδεχομένως, αλλά θα σας έλεγα για να ξεκινήσετε, κοιτάξτε την εκφόρμηση, διαβάστε εδώ που λέει οδηγίες και φτιάξτε τις ομάδες σας. Αυτά όλα καλά είναι τα αρχίσετε από σήμερα. Την Τετάρτη θα μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα ακόμα για το project. Και περιμένω ότι θα ξοδεύουμε τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα σε φροντιστήριο για το project από εδώ και πέρα. Ή τουλάχιστον από την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως για αυτή. Έτσι. Αλλά για να έχει νόημα αυτό το πράγμα, για να μπορείτε από το φροντιστήριο να ωφεληθείτε, θα πρέπει να έχετε ξεκινήσει τη δουλειά. Οπότε κάντε το παρακαλώ από τώρα, έτσι ώστε να είναι πραγματικά κάτι χρήσιμο. Αν θέλετε κάτι ειδικό, να μπορείτε να το ρωτήσετε στο φροντιστήριο, να τα ακούνε οι συμφοιτητές σας κλπ. Και έτσι να υπάρχει μια καλή δραστηριότητα σε σχέση με το project, ώστε να σας φανεί και εσάς πιο εύκολο, γιατί η καλύτερη, ας το πω έτσι, εμπειρία μάθησης είναι να ακούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άλλοι και να τα αποφεύγετε εσείς. Να τσιμπάτε τη λύση από πράγματα που έχουν λύσει οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά. Σίγουρα θα έχετε απορίες, αλλά παρακαλώ διαβάστε πρώτα όλη την εκφώνηση και θα ξανασυζητήσουμε μεθαύριο. Okay. Εκτός από το project, κάποια ερώτηση, κάποια άλλη παρατήρηση. Okay. Συγγνώμη να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι, ναι. Το φροντιστήριο που αναφέρατε τώρα θα γίνεται σε κάποια ξεχωριστή ώρα ή στις ώρες του μαθήματος? Όχι, στις ώρες του μαθήματος. Μέσα στο τετράωρο που κάνουμε ήδη θεωρία, θα κάνουμε ίσως 3 ώρες θεωρία και 1 φροντιστήριο.
Έγινε, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια και ξαναμιλάμε την Τετάρτη. Έγινε, για χαρά. Καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.